Καλησπέριζουμε τον Κυριάκο τον Δημητρίου. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ εκεί στο στούντιο. Κυριάκο μου, από τις 4 δωδεκάτου, λοιπόν, λέγαμε πριν με τον Τάκη Αντωνίου, δόξα ΑΕΚ 1-4. Έχουμε το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, το οποίο το κερδίζει η ΑΕΚ. Και σε όλα αυτά τα παιχνίδια που μεσολαβούν, δεν έχει καταφέρει η ΑΕΚ να πετύχει μια δεύτερη νίκη. 8 παιχνίδια, μόλις μία νίκη. Είναι αλήθεια ότι είχαμε και δεν το κρύψαμε, είχαμε ατυχή αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα περισσότερα από όσα είχαμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί το προηγούμενο, ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του 2021, με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι, εκείνη την εντός έδρας ήττα από την Πάφο, μέχρι εκείνη την στιγμή δεν είχαμε τέτοια σειρά από ατυχή αποτελέσματα, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που έμεινε ο αγαπητός κύριος Τάκης Αντωνίου. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα πάρουμε την νίκη στο επόμενο παιχνίδι. Δεν έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Πιστεύουμε, εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην ομάδα μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο από όλους. Δεν έχει χαθεί η πίστη στις δυνατότητες της ομάδας, των ποδοσφαιριστών, της τεχνικής ηγεσίας. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι δουλειά και μόνο δουλειά για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Αυτό... Παίζουμε την Τετάρτη εξαναβολής παιχνίδι. Ούτως ή άλλως, λίγο πολύ το πρόγραμμα τις επόμενες εβδομάδες είναι πάνω ομοιότυπο για όλους. Παίζεις άμεσα παιχνίδι μετά εξαναβολής. Παίζουμε την Τετάρτη. Ακολούθως συγκεντρωνόμαστε στα δύο τελευταία παιχνίδια και να δούμε στη συνέχεια τα play-off. Αλλά αυτό που έχει σημασία. Δεν σκεφτόμαστε τόσο μακριά, σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Και επαναλαμβάνω, παρά τα ατυχή αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι χθες κανείς μας δεν έφυγε ικανοποιημένος από το γήπεδο, εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην ομάδα μας και στις δυνατότητες της. Αυτό που πληγώνει περισσότερο την ΑΕΚ, Κυριάκο, είναι οι δύο ισοπαλίες με Εθνικό Άχνα και ΠΑΕΚ. Εντάξει, γενικότερα όταν δεν κερδίζεις, πάντα πληγώνες. Αν μπορώ να μιλήσω για το τελευταίο παιχνίδι ξεχωριστά, το χθεσινό με τον Άρη ήταν ένα παιχνίδι ισοδύναμο, ένα παιχνίδι που κατά γενική ομολογία δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αδικούμαστε εμείς που δεν κερδίσαμε ή αδικεί το αντίπαλος που δεν κέρδισε. Ήταν ένας άχαρος αλλά δίκαιος συμβιβασμός, παιχνίδι με λίγες φάσεις, κατά τη γνώμη μου κόντρα σε μια ομάδα που ίσως να είναι και η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα στη σεζόν. Κάτε με. Από εκεί και πέρα όμως σκεφτόμαστε τον Ολυμπιακό. Ήδη από σήμερα ξεκινήσαμε δουλειά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οι απώλειες σίγουρα ήταν κάτι που δεν θέλαμε να τις έχουμε κατά νου που προηγήθηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά οφείλουμε να δούμε τη συνέχεια. Να πάρουμε μια νίκη, να αποκτήσουμε και πάλι καλή ψυχολογία και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο από όλους μας. Κυριάκο, σας προβληματίζει που σε τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο στην περίπτωση της ΑΕΚ, γενικώς το έχουμε, το ζούμε στην Κύπρο, ότι με συνεχόμενα αποτελέσματα που, αποτυχημένα αποτελέσματα, αρχίζει να μπαίνει η πίεση στον προπονητή. Και το μουρμουριτό. Ναι, η γκρίνια, η μουρμούρα, τα κλασικά που έχουμε στην Κύπρο. Σας προβληματίζει καθόλου? Δεν υπάρχει κανένα θέμα από μέρος μας. Αν προσέξεις το πίσω μέρος της οθόνης, έχω ένα βιβλίο εκεί που είναι ο άνθρωπος που επιβίωσε για χρόνια σε έναν από τους πιο ηλεκτρικούς πάγκους όταν ανέλαβε. Αν και δεν είναι με την Manchester United. Ο Σερ Άλεξ. Είναι το βιβλίο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Είμαι στα δικαιώματα να το τελειώσω το συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν προκύπτει κανένα θέμα. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι συνηθίζουμε στην Κύπρο να αποδίδουμε την ευθύνη ατομικά. Δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως σε όλα τα νικηφόρα αποτελέσματα παίρνουν τα credit, πιστώνονται οι πάντες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο στην ομάδα, έτσι και στα αρνητικά αποτελέσματα, τα ατυχή αποτελέσματα που είχαμε, τα ένα-δύο ατυχή αποτελέσματα που είχαμε το τελευταίο διάστημα, δεν πρέπει να τα πιστώνεται ένα και μόνο πρόσωπο. Εμείς πιστεύουμε και στην δουλειά που γίνεται από τον προπονητή μας, βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις, πιστεύουμε και στη δουλειά των ποδοσφαιριστών και πιστεύουμε ότι μπορούμε την Τετάρτη σε ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι, γιατί βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα ο Ολυμπιακός ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε να δούμε την ομάδα μας να πάει στο ΓΑΣΥΠΗ, να βρει τους τρόπους, να παρουσιάσει
το πρόσωπο που πρέπει, την εικόνα που πρέπει και το πιο σημαντικό να επιστρέψει στη Λάρνακα με τους 3 βαθμούς. Κυριακό, αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί και το σύριαλ που δημιουργήθηκε μετά το παιχνίδι σας με τον Απόλλωνα και ενδεχομένως η ΑΕΚ να είναι και μείον ακόμη 3 βαθμούς. Ενδεχομένως όμως να παραμείνουν και βαθμοί ως έχουν. Έτσι, πες μας λίγο πώς είναι το κλίμα στην ομάδα περιμένοντας αυτή την απόφαση. Το σενάριο που ανέφερες ούτε που θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Εμείς το περιμένουμε ξέρω, ότι την αυριανή ημέρα, χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως το είπαμε από την πρώτη στιγμή, επίσημα, με επίσημο τρόπο δεν θα επεκτάθουμε περισσότερο στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί αφορά το νομικό επιτελείο που θα κληθεί να διεκπαιρεώσει το έργο του αύριο στο εφετείο. Εμείς περιμένουμε, αναμένουμε, ευελπιστούμε, αισιοδοξούμε και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε και δεν θα μας αφαιρεθούν οι βαθμοί που κερδίσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κυρία Κούμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, φίλε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.